Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα 5η 19 Ιουλίου 2018. Ξεκινάμε ώρα για μπλε λίμπερο 107,4 στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης απέναντί μου δεύτερη η φορά. Τι γίνεται ρε Μιτσάρα. Ο Μιτσάρας Δημήτρης Μπαλόμπας στην ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας όλοι εσείς φυσικά, ο κόσμος του Ηρακλή συντονισμένος εδώ για την κυανόλευκη ενημέρωση, δική του ενημέρωση για όλα τα θέματα του τεράστιου αυτού συλλόγου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, blueliberopapakiyahoo.gr. Έχουμε ειδήσεις, έχουμε ευχάριστες ειδήσεις, έχουμε ειδήσεις μαγιάς, έχουμε ειδήσεις νίκης, έχουμε ειδήσεις επιτυχίας και όλα αυτά τα λέω για το βόλεϊ και αξίζουν πραγματικά πολλά συγχαρητήρια στην διοίκηση του βολεϊκού Ηρακλή, γιατί φέτος με την πρώτη εξασφάλισε την αδειοδότηση. Πριν από λίγο βγήκε η ανακοίνωση και το ΤΑΑ Ηρακλής κανονικά και με τη Βούλα θα παίζει και φέτος στην Α1 κατηγορία. Όχι ότι δεν θα γινόταν, αλλά υπήρχε περίπτωση να πάμε στην δεύτερη όπως έγινε πέρυσι. Με πολύ κόπο, με πολύ υδρότα, με πολύ προσπάθεια, χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς φανφάρες, με τη βοήθεια του κόσμου, με τα διαρκείες, με τις χορηγίες, με το τρέξιμο των ανθρώπων της διοίκησης. Τα κατάφεραν. Τα κατάφεραν για ακόμα μία φορά και τους αξίζουν συγχαρητήρια γιατί αυτό που κάνουν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν έχουν πολλές βοήθειες. Δεν έχουν λεφτά, δεν έχουν επιχειρηματίες, δεν έχουν επενδυτές, δεν έχουν χωσάδες όπως έχει το Βόλεϊ Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ πλέον. Έχουν όμως δουλειά. Δουλειά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ τρέχουν από εδώ, από εκεί, πενιντάρικο, πόρτα-πόρτα, κατοστάρικο, να πληρώσουν τους παίκτες, να τα καταφέρουν, να πάρει ο Ηρακλής αδειοδότηση. Και πήρε ο Ηρακλής αδειοδότηση. Το ανακοίνωσε η Λίγκα και είναι πολύ θετική η είδηση. Τώρα είναι που χρειάζεται ακόμα περισσότερη στήριξη. Πώς λέγαμε πέρυσι, να βγάλουμε γούστα. Να τα βγάλουμε και φέτος. Δεν υπάρχει πλέον το άγχος του Σεπτεμβρίου, τι θα γίνει με την αδειοδότηση. Η αδειοδότηση επάρθηκε πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά, 19 του μηνός. Και από εδώ και πέρα όλος ο δρόμος ανήκει στον Ηρακλή και στον κόσμο του. Να αυξηθούν τα διαρκείας, αν μπορεί να γίνει αυτό θα είναι ευχής έργων. Και να κάνει η ομάδα και τις υπόλοιπες μεταγραφές για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Στο ποδόσφαιρο οι μεταγραφικές αναζητήσεις συνεχίζονται. Μετά τον Ανδρέα Τσίπρα που τον ακούσαμε εδώ χθες και τον ακούσατε να τον φιλοξενούμε στην ώρα για μπλε, είναι πάρα πολύ κοντά και ο Λευτέρης ο Ματσούκας που τον γνωρίζουμε από την θητεία του στον Ηρακλή. Υπάρχει φλερτ με τον Γροντί, με τον Παπαδόπουλο και με άλλες, τον Γιάννη Παπαδόπουλο που ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Ηρακλή, ο γιος του Δανίλου. Υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις που απασχολούν μεταγραφικά την ομάδα. Επιλογές του Σπύρου Μπαξεβάνου, του προπονητή του ποδοσφαιρικού τμήματος, που θέλουν έτσι εν ώψη και της έναρξης προετοιμασίας, όσα περισσότερα παιδιά γίνεται και εν ώψη του να πάει η ομάδα στα 3-5 πηγάδια της Νάουσας, για τα φιλικά εκεί να έχουν έρθει αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Αλλά ξεκίνησα με την είδηση του Βόλεϊ. Θεωρώ ότι όπως χθες η είδηση της ημέρας ήταν ο Ανδρέας Τσίπρας, σήμερα η είδηση της ημέρας γενικότερα για την οικογένεια του Ηρακλή, γιατί ως γνωστόν στην ώρα για μπλε ασχολούμαστε με όλα, είναι η αδειοδότηση. Χαρίλα, τι κάνεις? Καλά, καλησπέρα. Ήρθε η ώρα να λύσεις τη σιωπή σου, γιατί έχω και πολλά αιτήματα από τον κόσμο που είναι ο Χαρίλαος και τέτοια. Να τα ικανοποιήσουμε, αν μπορούμε. Είσαι καλά? Πολύ καλά, πολύ Μπράβο. Καλά. Μπράβο. Δεν έχω συστηθεί με τον νέο ραδιοσκηνοθέτη σου. Είναι new entry. Είναι new entry. Ναι, το κατάλαβα και μάλιστα είναι και καμπάνας. Δηλαδή στην αρχή τρόμαξα γιατί μόλις με πέρασε ήσουν ο νεκρός. Και στο καλησπέρα ακριβώς έγινε στέντας. Ναι. Για πες. Είναι ο κύριος Καμπανόπουλος. Κοίταξε, εγώ τον αποκαλώ Μιτσάρα. Είναι ο Δημήτρης Μπαλόμπας, είναι new entry. Και τον έχω απέναντι. Καλά, ο Δημήτρης Καλορίζικος. Ο Δημήτρης, θα σου δώσω τώρα παρασκήνιο. Ναι. Εδώ και καιρό κάνει όλα αυτά τα βιντεάκια, τις συνεντεύξεις που ανεβάζω και τα... Και γίνεσαι ο κύριος Τσιμπιτόπουλος. Ναι. Είναι
ο δημιουργός του Διάβλου, Λίμπερο Μπλου Αρίνα, ε. Ναι, ναι, αυτός. Και μιλάμε για τα βιντεάκια μέσω του YouTube που ο Χαρίλος Τσιμπά, από αυτά που βγάζουμε κάθε μέρα συνεντεύξεις κτλ. Γι' αυτό είναι ο κύριος Τσιμπιτόπουλος. Και, ναι, 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 ναι. Και από χθες τον έχω ο και απέναντί μου. Ο Νίκος ο Τσίμπος. Ο Νίκος ο Τσίμπος, ναι. Και απέναντί μου τον έχω από χθες στην ναι, ναι, καλά, καλορίζικος, καλορίζικος. Τι αν... αιτήματα. Αιτήματα του λαού που είναι ο Χαρίλαος. Αυτά τα αιτήματα. Α, αυτό ένωσε. Εγώ νόμιζα συγκεκριμένα πράγματα να πούμε. Καλά, θα πού. Καλά, θα έρθουν. Ξέρεις, όταν σε βγάζω πάντα έρχονται μηνύματα. Αυτό είναι... Εγώ έχω στο μυαλό μου μια σειρά για σήμερα. Εσύ κανόνισε το πώς θες να το πάμε. Εγώ καταρχάς να πω ότι θέλω να πω δύο λεπτομέρειες για το βόλεϊ όσον αφορά την αδειοδότηση, γιατί πέρα από την ανακοίνωση που βγήκε από τη Λίγκα έχω δύο-τρία πραγματάκια να πω για το πώς τα κατάφερε ο Ηρακλής και νομίζω, Χαρίλα, μου διόρθωσε με αν κάνω λάθος, είναι το πιο γρήγορο από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια. Εξαιρετικό, εξαιρετικό, γι' αυτό και έγραψα αυτό που έγραψα λίγο αφού του βγήκε η απόφαση. Σωστά και έχεις απόλυτα δίκιο. Δεύτερο. Κυρία στη διοίκηση, γιατί Γιώργο, εσύ ξέρεις, κάλυωνε μου το πόσο δύσκολα μάζεψαν οι άνθρωποι ευρώ-ευρώ για να πληρώσουν όλες αυτές, να καλύψουν μάλλον όλες αυτές τις τρύπες που χρειάζονται για να πάρθει η αδειοδότηση. Θα δώσω λεπτομέρειες σε δευτερόλεπτα. Λεπτομέρειες δεν ξέρω. Θα δώσω. Δεύτερον, έχω πλούσιο ρεπορτάζ για μπάσκετ. Μείνετε συντονισμένοι, έτσι δεν λέμε. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ για μπάσκετ. Του ποδοσφαίρου θα τα πούμε παρέα. Όλα θα τα πούμε παρέα, απλά θα το κάνουμε συνδυασμό. Θες να ξεκινήσουμε με το βόλε που είναι έτσι και η ευχάριστη είδηση της ημέρας και η θετική. Λοιπόν, αυτό που έμαθα είναι ότι ο Ηρακλής έπρεπε μέχρι σήμερα να έχει διευθετήσει, διακανονίσει, πληρώσει 17 αθλητές. Πρώην και νυν. Μάλιστα. Να μην χρωστά. Ξέρεις πόσους κατάφερε να παρουσιάσει? Πόσους? 16. Είναι τρομακτικό το νούμερο. Και γι' αυτό το ένα μέλος είχε τις αμφιβολίες του, γι' αυτό, για τον έναν. Και η ψηφοφορία ήταν υπέρ ΕΣΑΠ και ΟΠΕ, κατά ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΑΠ που ήταν αναγκασμένος ως ΠΑΣΑΠ. Α, ήταν του ΠΑΣΑΠ, ήταν των πεντοσφαιριστών. Μπράβο. Που ο ΠΑΣΑΠ βέβαια. Μεταξύ μας αυτό που έμαθα παρασκηνιακά είναι ότι τον έκραξε το συγκεκριμένο αθλητή που δεν συνένεσε να συμφωνήσει με την πρόταση του Ηρακλή. Είναι τρομακτικό το νούμερο πάντως, γιατί... Το επίθετο του συγκεκριμένου αθλητή αρχίζει από το γράμμα. Το επίθετο του συγκεκριμένου αθλητή μοιάζει με τον... Κατάλαβα, μην συνεχίζεις, ναι. Το ίδιο πρόβλημα που υπήρχε και πέρσι. Μπράβο, λοιπόν, θα σου πω με λεπτομέρειες. Άνθρωποι οι οποίοι είναι αγνώμονες, δεν θέλω ούτε το επώνυμό τους να αναφέρονται. Καλά φουλάρια να αγοράζουν. Υπάρχουν και οι αγνώμονες, υπάρχουν και οι αχάριστοι. Και άλλη λέξη εγώ βάζω. Από το ίδιο πράγμα, ταυτολογία είναι, Γιώργο. Ταυτολογία είναι, εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Πώς το λένε? Ο αγνώμονη είναι ο αχάριστος. Υπερβάλλω για να δείξω έτσι. Εν πάση περιπτώσει, πλεονάζεις. Πλεονάζω, δεν πειράζει. Τι ήθελα να πω. Καλά φουλάρια να αγοράζει. Είναι καλά τρομακτικό φουλάρια. Το νούμερο. Είναι ο μοναδικός αθλητής βόλεϊ που παίζει με φουλάρι. Ναι, αγόρι μου, πάμε παρακάτω. Είναι τρομακτικό το. Θα φωτογραφίσεις και θα με θυμηθείς. Ναι, αγόρι μου. Θα το φωτογραφίσω εγώ σε λίγο με κλακ, 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 με φιλμ. Ναι. Με φιλμ. Είναι, ναι. Είναι τρομακτικό το νούμερο και δεν το λέω ούτε για να γλύψω κάποιον ούτε τίποτα. Έτσι. Το λέω γιατί είναι η πραγματικότητα, γιατί πραγματικά συμφωνώ μαζί σου ότι αξίζουν συγχαρητήρια αυτοί οι άνθρωποι. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε και χωρίς πολλά. Άνθρωποι της Κερκίδας όλοι, ουδέποτε παράγοντες. Ούτε χωσάδες ούτε τίποτα. Το λέω και το γράφω. Και ας μας περιμένουν στη γωνία οι γνωστοί άγνωστοι να κάνουν μια λούμπα οι άνθρωποι για να πούνε είδατε εσείς που τους υποστηρίζατε. Φυσικά θα γίνει και λούμπα. Υπάρχει ιδιοκτήτης για να μην γίνει λούμπα. Γιατί υπάρχει η Χωσέ Τσεμπερία που λες και εσύ. Αυτό ακριβώς, Χωσέμπα. Χωσέμπα δεν υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, το νούμερο είναι, ξαναλέω, τρομακτικό, με την καλή την έννοια τρομακτικό, διότι τα προηγούμενα χρόνια ακούγαμε ότι ο Ηρακλής διευθέτησε, ξέρω εγώ, 15 από τους 20. Διακανόνισε 13 από τους 18. Εδώ, Χαρίλα, δεν μιλάμε ούτε για διακανονισμό, ούτε για συμφωνία. Μιλάμε για πληρωμή όλου του ποσού και των 16 από τους 17. Ναι, ο Γιάννης ο Μπράφογλου. Όχι. Ναι.
Ναι. Ο Γιάννης ο Μπράθογλου. Και ο 17ος λοιπόν δεν συμφώνησε στην αξιόλογη πρόταση του Ηρακλή, παρά το ότι ο Ηρακλής τον στήριξε γιατί είχε ένα μεγάλο χειρουργείο πέρυσι, παρά το ότι ακόμα και ο Πασάπα παραδέχτηκε ότι η πρόταση του Ηρακλή είναι ικανοποιητική, ήθελε σώνει και καλά αυτά που ήθελε για δικούς του λόγους. Ένας αθλητής που πέρυσι έπαιξε 3,5 παιχνίδια, όλα και όλα. Ναι. Αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτή η κατηγορία. Με δωρεάν η ιατροφαρμακευτική. Και μαρκετά έξοδα του Ηρακλή για το χειρουργείο. Δηλαδή, μπράβο. Εγχείρηση και όλα τα συμπαραμαρτούντα έξοδα ήταν του Ηρακλή, έτσι, από τον γιατρό τον κύριο Αλασιριλή. Σωστά. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Κι όμως τους έβγαλε την ψυχή. Όπως και πέρσι τους είχε βγάλει την ψυχή για διάφορα τέτοια ζητήματα. Απλά φέτος ήταν ο μοναδικός. Ναι. Τίποτα. Είναι 40 χρονών. Ήθελε ό,τι μπορούσε να στραγγίσει, να πάρει χωρίς να... Πάλι μα λεφτά δεν πρόκειται να χάσει. Δεν μπορείς, να το πούμε και αυτό, δεν μπορούν οι ομάδες να μην πληρώσουν. Κάποια στιγμή θα πληρώσουν. Το θέμα είναι να είσαι και λίγο, πώς το λέμε, συγκαταβατικός. Καλά το λέω. Καλά, ναι, ναι, ακριβώς. Λίγο ρε παιδί μου νεράκι ρίξε στο κρασί, δεν είναι... Γερός να είναι, καλές αγορές Ζιβάγκο να κάνει. Ναι. Και μακάρι να ξαναχρειαστεί να το ξαναφορέσει το Ζιβάγκο. Αλλά η είδηση είναι θετικότατη, δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει κανένα άγχος πλέον για κανένα Σεπτέμβριο, γιατί θα πήγαινε για Σεπτέμβριο η δουλειά αν δεν τα κατάφερε σήμερα ο Ηρακλής. Τα κατάφερε σήμερα, είναι ρεκόρ 19 Ιουλίου να παίρνει άδεια. Οπότε νομίζω είμαστε πάντως, καλά. Από σήμερα. Χωρίς να φταίει το παιδί το οποίο είναι συμπαθέστατο ένας εκ των ραδιοσκηνοθετών σας, ναι. Έχει μετονομαστεί σε κατονόμαστο. Συγγνώμη που γελάω, αλλά εντάξει. Ναι. Τι να κάνουμε ρε παιδί. Τι να πω. Που θα τα πάρει τα λεφτά του, έτσι. Λυπάμαι Χριστάρα, αλλά τι να κάνουμε. Τι τόσο να καιρό κάνουμε. Χαβαλέ κάναμε μαζί σου, αλλά πλέον έγινε σε κατονόμαστος. Ναι, έγινε και αυτό. Πόσο ικανοποιημένος είσαι με τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις του βολεϊκού Ηρακλή? Στα πρότυπα της περσινής ομάδας και ένα κλικ παραπάνω, Γιώργο. Ναι. Πάει να γίνει πάλι μια αξιόπιστη ομάδα αγωνιστικά με ορισμένα κλικ παραπάνω. Δηλαδή, δώσε μου τα κλικ. Ναι, να σου δώσω τα κλικ. Ένα και βασικό. Πονούσες στην υποδοχή. Έτσι, ξεκάθαρο. Μπορούσαν να σε σκοτώσουν. Όσο καλές επιθέσεις και να έβγαζες, όσο παραγωγικός και να ήσουν στην επιθετική έκφρασή σου, μπορούσαν να σε σκοτώσουν σε πολλά παιχνίδια με την υποδοχή και με τις άμυνες. Εκεί μπόρεσες και μπορείς και προχωράς. Δηλαδή έχει έρθει ένα σωτηρίου, ο οποίος είναι καλός σε αυτό το τομέα, στο να κρατήσει πίσω. Διατήρησε στο Μπαμπαλιούτα που θα σε βοηθήσει και προχωράει το πλάνο με το να μοιράζεται το χρόνο με τον Μπουράκι που κάθε χρόνο θα είναι και καλύτερος. Μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα παιδί το οποίο το βλέπουν τα εθνικά κλιμάκια. Βέβαια. Ακόμη και για την Εθνική Ανδρών, σιγά σιγά. Και μην ξεχνάμε ότι ο Μπαμπαλιούτας γίνεται ακόμα ένα χρόνο μεγαλύτερος, έτσι. Ναι. Από ό,τι φαίνεται... Όχι ότι έχει ανάγκη, δεν έχει ανάγκη. Δίπλα στο Σωτηρίου υπάρχει πολύ μεγάλο ενδεχόμενο να υπάρχει μια πολύ ευχάριστη έκπληξη στη θέση του ξένου. Βεβαίως. Ακραίου. Πιστεύω πάρα πολύ στον Τίνα, ο οποίος σου δίνει και ύψος. Δηλαδή, ναι μεν μπορεί ενδεχομένως από ό,τι φαίνεται να μην συνεχίζει ο Σμαραγδής, αλλά έρχεται ο Τίνας που είναι εξίσου έμπειρος και κατάτη και ψηλότερος. Πιστεύω ότι πολύ πιθανόν στη θέση του Μπάιρον να έρθει Έλληνας, ο οποίος στην πράξη θα αποδειχθεί ότι μπορεί να αποδώσει και πολύ περισσότερα από τον Φέργκισον, έτσι. Κράτησες το δίδυμο το φοβερό του οργανωτή και του εκτελεστή. Έχεις ενισχυθεί πολύ στον πάγκο, γιατί σκέψου Γιώργο ότι με αυτό το πλάνο ο Τζιουμάκας που από τα Χριστούγεννα και μετά σου έγινε βασικός. Και ήταν και πρωταγωνιστής. Που πήρε εμπειρίες, αλλά βέβαια στο τέλος όπως θυμάσαι το παιδί έσκασε. Εντάξει. Και καλά που ήταν ο Μούχλιας. Είχε και το Πανελλήνιο εφήβων, είχε πολλά στο κεφάλι. Βέβαια, μετά πήρε ρόλο ο Μούχλιας. Και οι δύο λοιπόν αυτοί, εφόσον έκανα αυτό το γκέλ και πήγα και στο Μούχλια, και αυτοί οι δύο
περνάνε στο ρόλο που τους αναλογεί για την ηλικία τους, στο ρόλο της πολύ χρήσιμης εφεδρείας. Σε μια χρονιά που θα έχει και Ελλάδα, θα έχει και Ευρώπη. Θα έχει League Cup, θα έχει Κύπελο, θα έχει Volley League, θα έχει και Challenge Cup. Λοιπόν, οπότε ενισχύονται οι εναλλακτικές λύσεις. Σου ήρθε ένας πασαδόρος που όσοι γνωρίζουν από βόλεϊ λένε ότι είναι ακόμη πιο έτοιμος και πιο και μεγαλύτερου επίπεδου. Και από καλό ύψος, για πασαδόρο. Καλό ύψος, ναι, είναι το απαραίτητο ύψος. Δηλαδή το 1,90 είναι το απαιτούμενο ύψος για έναν πασαδόρο. Από εκεί και πάνω μπορείς να πεις ότι μπορείς να γίνεις. Μπορεί να μπει για ένα μπλοκ, για παράδειγμα. Γι' αυτό ναι, το λέω. Ναι, πέρσι βέβαια ο Ευγενίδης είναι εκρηκτικός, είναι αλτικός, αλλά και οι δύο, και τα δύο, και τα δύο backup του Κώστα Προύσαλη ήταν κοντά. Ήταν παιδιά γύρω στο 1,80 ο Ευγενίδης και ο Σκαρλατίδης. Mm. Λοιπόν, σου ήρθε ο μικρός, ο οποίος ανά πάσα στιγμή μπορείς να τον βάλεις στη δωδεκάδα, να είναι εκεί κάπως backup, ο μικρός ο Μούχλες δηλαδή. Ο Δημήτρης. Ναι, ναι, backup του Αρμενάκη που πέρσι δεν είχες και ψαχνώσουν να... γίνονται κινήσεις και βλέπω ότι πάει και για αξιόπιστη ομάδα, ήρεμα όμως, ήρεμα. Εκεί στο 4-5 που μπορεί άνετα ο Ηρακλής να κινηθεί και φέτος, ιδίως αν καταλήξει καλά, έρθει και ο δεύτερος κεντρικός και είναι καλός έτσι όπως τον έχουμε στο μυαλό μας, γίνει και η καλή κίνηση, ίσως γίνει η καλή κίνηση με τον ξένο ακραίο, δεν ξέρω, θα δούμε. Νομίζω ότι θα γίνουν από τη στιγμή που η αδειοδότηση Χαρίλα μου πάρθει και σήμερα και γρήγορα. Ναι. Θα φουλάρουν και δεν αποκλείεται, αν όχι αύριο που είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας γιατί μετά το Σαββατοκύριακο, από Δευτέρα να σκάσουν και οι επόμενες δύο ανακοινώσεις. Τρόμαξα, νόμιζα θα έλεγε είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών και λέω τι είναι αυτά. Της εβδομάδας, Ναι, εντάξει. Συγγνώμη, αν σε τρόμαξα. Θα σκάσουν και οι άλλες δύο κινήσεις που θα είναι. Το ξεκαθαρίζουμε. Ναι, να σου πω την αλήθεια, βασικό... ίσως να γίνουν και παραπάνω κινήσεις, αλλά νομίζω ότι με δύο κινήσεις. Μιλάω για τους δύο βασικούς, έτσι, για το βασικό κεντρικό και το βασικό ακραίο. Σε επίπεδο επτάδας είμαστε. Κλείσαμε. Ναι, είμαστε καλά. Είμαστε ο Ζακ Κλισέ. Ο Ζακ Κλισέ είμαστε. Και αν ο ξένος, αν ο ξένος ο ακραίος είναι αυτός που περιμένουμε να είναι. Αυτός που περιμένω, που έλεγε και. Ποιος το έλεγε. Η Βύση. Θες να το βάλουμε, όχι, Όχι, μωρέ, μην, γιατί θα σε λένε Χαχανούλη μετά. Θα με λένε Χαχανούλη, ναι, είναι και αυτό. τι έλεγα, να είδες με αποσυντόνισες τώρα. Τα λυθεί, λέω. Ο Ζακ Κλισέ. Ναι, ο Ζακ Κλισέ θα είναι. Αν δηλαδή έρθει ο κεντρικός. Αν έρθει και ο ξένος που έχουμε στο μυαλό μας. Ο ξένος, ο πιστολέο. Που θα είναι Χωσέ Αρμάντο Πικουλίν. Ού θα κάνουνε. Εγώ θέλω να βγάλω. Εκεί θα είναι τα κλικ με την περσινή ομάδα παραπάνω, που να πούμε την αλήθεια χρειάζονταν, γιατί οι ομάδες είναι πιο γερές. Είπαμε χίλιες φορές και για το έχω πολύ καιρό ήθελα να το γράψω αυτό. Για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Και δεν το γράφω για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Ότι μπήκαν άλλοι δύο στο παιχνίδι. Να σου τώρα, πω. Κράτα και μια πισίνη, δηλαδή. Α, ότι στην πράξη μπορεί να μην αποδεχθούν τόσο δυνατοί. Δεν τους ξέρουμε τους ξένους. Μπορεί να είναι καμιά καραβιά. Δεν τους ξέρουμε. Ναι. Οι Έλληνες, δηλαδή η ΑΕΚ που πήρε τον Γιώργο τον Τζιουμάκα, τον ξέρουμε για παράδειγμα. Έτσι. Είναι πολύ καλός διαγώνιος. Το δικό μας παιδί. Συγγνώμη. Αλλά τώρα η καραβιά που φέρνει ο Παναθηναϊκός, καραβιά, μην παρεξηγηθώ, εννοώ με αθλητές που δεν τους ξέρουμε, ρε παιδί μου, τόσο καλά. Μεταξύ μας τώρα, όχι επειδή έφυγε από εμάς και πήγε αλλού να τον υποβιβάζουμε, αλλά εν πλήρη ειλικρινία, κατά τη δική μου ταπεινή μη βολεϊκή εκτίμηση από το όσο κατέχω, παρά τα 38 χρόνια του και παρότι ο άλλος είναι πιτσιρικάς, είναι 24-25 πόσο είναι ο Τζιμάκας, υγιέστατος και σε full φόρμα Αρμενάκης, τον προτιμάς. Είναι πιο αποτελεσματικός από τον Τζιμάκα, ναι. Κοίταξε, ο Γιώργος έπρεπε να γυρίσει στην Ελλάδα. Σκληρός διαγώνιος, πιο σκληρός διαγώνιος. Μπάρουτο, καπνισμένος. Ναι. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, πιο εύκολα θα σου πάει στη χαλασμένη μπάλα και θα σου την τελειώσει. Ναι, εντάξει, τον Γιώργο δεν τον έχουμε παρακολουθήσει στο καμπιονάτο. Το ότι έπαιζε 4-5 χρόνια στο καμπιονάτο είναι σπουδαία υπόθεση, έτσι. Και σε... Σπουδαία, αλλά αν είχε και μια τρομακτική εξέλιξη, δεν θα γύριζε στην ΑΕΚ. Στην Ελλάδα γύρισε γιατί έπρεπε να γυρίσει να για άλλους λόγους. Ναι.
Ωραία, θα γύριζε στον Ολυμπιακό, να στο πω διαφορετικά. Θα έλεγε ο Ολυμπιακός, αξίζει να πάρω να κλείσω τη θέση εκείνη με τον Τζιουμπάκα. Εντάξει, okay. Okay, θα το δούμε. Επιμένω ότι αν είναι υγιής και σε full φόρμα και σε καλή φυσική κατάσταση ο Αρμενάκης, έτσι. Ναι. Αυτά, όλα αυτά είναι θεωρητικά. Μην άδικα σε βάζω σε αυτή τη θέση. Και να το ξαναπώ, και φαντάζομαι θα συμφωνήσεις, ότι τώρα χρειάζεται να γίνει αυτό που λέμε εδώ και καλοκαίρια να γίνει και ο κόσμος όσες φορές μπορεί το κάνει, το λεγόμενο ντου στα διαρκείας και όπου μπορεί, με χορηγία ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί τώρα ξεκινάνε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Είναι το μεγάλο τέντομα που λες και εσύ του κόσμου, αλλά τι να κάνουμε, είναι απαραίτητο. Θυμάμαι πέρυσι τα σχόλια στο Ηρακλής Παναθηναϊκός 0-2 σετ. Και θυμάμαι τα σχόλια των ιδίων στο Ηρακλής Παναθηναϊκός 3-2 σετ. Ναι. Άκουσες τη διοίκηση Γιαννακόπουλου στον Παναθηναϊκό στο βόλεϊ να βάζει τον αντίστοιχο Γιώργο Ματζιού και του Παναθηναϊκού να λέει κάντε ντου στα διαρκείας του βόλεϊ, όχι. Κανέναν δεν έχω ακούσει. Υπάρχει χρηματοδότης. Κανέναν δεν έχω ακούσει. Υπάρχει χρηματοδότης. Εδώ η ανάγκη ξεκινάει από το γεγονός ότι ούτε Γιαννακόπουλος υπάρχει, ούτε Δημητρακόπουλος υπάρχει. Μα το πιο εύκολο που μπορεί να σκεφτεί ο καθένας, αλλά ξέρεις Χαρίλα, δεν το σκεφτόμαστε. Δηλαδή είμαστε λίγο, επαναπαυόμαστε εύκολα. Πήραμε την αδειοδότηση, τριαλαλή, τριαλαλό, ωραία, πάμε να γίνει χαμός. Πέρυσι πάλι πανηγυρίζαμε για την αδειοδότηση, αλλά ήρθαν εκείνα τα ωραία τα Χριστούγεννα. Και ήρθε και ο Γιώργος ο Μαργαρίτης και ήρθαν και οι Αμερικάνοι και ήρθαν και οι Έλληνες είναι οι άνθρωποι που ζουν μόνιμα στην Αμερική, τους λέμε συνέχεια Αμερικάνους. Ήρθαν αυτά τα ωραία τα παιδιά που βάλαν τα λεφτά τους, γιατί αλλιώς στα Χριστούγεννα θα είχαμε μείνει, μην τα ξεχνάμε αυτά. Τα Χριστούγεννα έπρεπε να πάνε να αγοράσουν λουκέτο στον Ηράκλειο, στο Βόλε. Μα το είχαν παραγγείλει, απλά δεν έφτασε. Ναι. Δεν έφτασε. Να βάλουμε. Θέλεις να πάμε στην ώρα και Μητσάρα, να γυρίσουμε. Ένα χορηγό ώρας. Μόνο χορηγό ώρας, σε παρακαλώ πολύ. Εδώ έχω Μητσάρα Μπαλόμπα, πολύ δυνατό. Μπαλόμπας λέγεται. Ναι. Πω, πολύ ωραίο όνομα, έτσι Μπιλμπάο. Γεμάτο, Μπαλόμπα. Είσαι Μπιλμπάο. Α, είναι Μπιλμπάο. Τι, το παρατσούκλι σου είναι Μπιλμπάο. Πω, φλέβα χρυσού, έφιασε ο Χαρίλαος. Πλάκα κάνεις τώρα. Όχι, μου λέει το παρατσούκλι μου είναι Μπιλμπάο. Εγώ Μπιλμπάο λέω, θα το φωνάζω. Πού να το ξέρω ότι το λένε Μπιλμπάο πραγματικά. Όλοι προφανώς το σκέφτηκαν μαζί και με σένα τον Μπαλόμπα να το λένε Μπιλμπάο. Στο σχολείο το βγάλανε, Μίτσο. Στο σχολείο το βγάλανε. Στο σχολείο το βγάλανε. Πόπο, Τζίμι Μπιλμπάο. Για χορηγό ώρα, για ρίχτονα. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Παρέα με το φίλο μου το Χαρίλο που θα τον ξαναέχουμε σε πολύ λίγο στην γραμμή μας. Είπαμε αρκετά πράγματα για το βόλεϊ. Είσαι εδώ, Πούντος. Έλα, Χαρίλε. Εγώ είμαι εδώ, εγώ σε ακούω καλά. Ωραία. Μ' ακούς καμπάνα, εντάξει. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι ξεκινήσαμε με το βόλεϊ και είπαμε αρκετά πράγματα γιατί έχουμε την θετική είδηση της ημέρας. Θες να το κάνουμε ανάποδα, να πάμε στο μπάσκετ και να αφήσουμε τελευταίο το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια και εσύ έχεις να πεις βέβαια στο μπάσκετ, αλλά να ξεμπερδέψουμε να μας φύγει το άγχος από το ποδόσφαιρο. Ναι, να ξεμπερδέψουμε. Πριν το κάνουμε αυτό, να δώσω την καλησπέρα μου στην Νατάσα που λέει, που γράφει τα συγχαρητήριά της για τη διοίκηση του βόλεϊ και στο φίλο το Γιάννη που επίσης γράφει το ίδιο στα σχόλια που στείλανε. Οπότε πάμε ποδόσφαιρο που έχουμε αρκετά πραγματάκια. Ναι, τρία πράγματα θέλω να συζητήσουμε, τρεις κατηγορίες έχω στο μυαλό μου. Η πρώτη κατηγορία έχει να κάνει με το ότι επιτέλους τέλη Ιουλίου έχουμε μία κρυστάλλινη εικόνα του τι ισχύει με τα χρέη της ΠΑΕ. Αν θυμάσαι, είχαμε ξεκινήσει το Μάιο με εκείνα τα τρελά, τα σοφίσματα, τις δοξασίες που έλεγαν διάφοροι επαΐοντες από την Αθήνα στους ανθρώπους του Ηρακλή και τις μετέφεραν και σε εμάς. Θυμάσαι, το είχαμε πει, αλλά πάντα το λέγαμε όπως ενημερώνονται στον Ηρακλή, έτσι. Υπήρχε εκείνη η δοξασία ότι με την εφορία μην ασχολείστε, ο νόμος λέει πηγαίνει στον Παπαθανασάκη, εφορία και ΙΚΑ, και εσείς επιβαρύνεστε με το 50% των ποδοσφαιρικών λεγόμενων χρεών. Λοιπόν, είναι πλέον ξεκάθαρο, είναι crystal clear ότι
ο νυν αθλητικός νόμος προβλέπει αυτή τη στιγμή όπως είναι, είναι εντελώς εις βάρος της νέας ΠΑΕ Ηρακλής. Δηλαδή το 100% των υποχρεώσεων σε επίπεδο ελληνικού δημοσίου, δηλαδή ΔΟΗ, φορολογίας ανωνύμων εταιριών και ΙΚΑ, βαρύνει τη νέα ΠΑΕ. Και το 100% των ποδοσφαιρικών χρεών, ποδοσφαιρικά είναι τα χρέη που έχουν επιστωθεί σε ποδοσφαιριστές, ατζέντιδες ποδοσφαιριστών, μέλη τεχνικών επιτελείων και ομάδες, στις οποίες μπορεί να χρωστάς από μεταγραφές, ας πούμε, που έχεις κάνει, και για τα οποία υπάρχει απόφαση δικαιοδοτικού οργάνου της ΕΠΟ υπέρ τους. Επίσης το 100% αυτών των χρεών βαρύνει επίσης τη νέα ΠΑΕ. Δηλαδή, αν ισχύσει ο αθλητικός νόμος όσοι έχει, μιλάμε για ένα πακετάκι 100% συνολικά που θα βαρύνει τη νέα ΠΑΕ. Και δεν είσαι η Παναχαϊκή. Δεν είσαι η Παναχαϊκή. Δεν είσαι η Παναχαϊκή για να καθαρίσει και να πάει στο 0%. Δεν είσαι η Πάτρα όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν σκοπεύει να πολιτευτεί ο κύριος Βασιλιάδης. Παρά το ότι είναι από Σέρες, Δεν ξέρω από πού είναι. Ναι, ναι, από Σέρες. Αυτό λέω, ρε παιδί μου, πόσο προβλέψιμοι μπορεί να είναι αυτοί οι άνθρωποι που λέγονται πολιτικοί. Κώστας Κατσουράνης, ωε. Ο Κατσουράνης είναι κομματάρχης της κυβερνητικής παράταξης εκεί. Είναι γι' αυτό δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε. Ναι. Λοιπόν... Αλλά θα πάμε σε αυτό το, πώς το λες, το ωραίο, το χαριτωμένο, αντί στα... Όχι, δεν θες να πεις αυτό. Εκείνο όμως που θα ισχύσει από ό,τι λένε ουσιαστικότατα στην πραγματικότητα και αυτό που υπεσχέθη ο κ. Βασιλιάδης στους ανθρώπους του Ηρακλή είναι ότι θα υπάρξει ένας εναρμονισμός του αθλητικού νόμου με τον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου, με τον ΚΑΠ, και αυτό θα γίνει άμεσα, καθώς ο ΚΑΠ είναι ευνοϊκότερος σε αυτά τα θέματα όσον αφορά στις ΠΑΕ. Προς τις ΠΑΕ είναι ευνοϊκότερος. Πού? Όχι στα χρέη προς το δημόσιο. Στους εδώ θα παραμείνει το 100%. Στα ποδοσφαιρικά χρέη, λέει ο ΚΑΠ, και δεν εφαρμόζεται ακόμα, το 50%. Οπότε, επειδή αυτό είναι εύκολο, το πιστεύω ότι θα γίνει. Θα γίνει ένας παίχτες, γυμναστές, προπονητές, φροντιστές κτλ. Ναι, ένας απλός εναρμονισμός του αθλητικού νόμου με τον ΚΑΠ. Οπότε, ο Ηρακλής ξέρει ότι, θα πάει, ότι 100% πηγαίνει στο 100% του δημοσίου και κατά πάσα πιθανότητα μάλλον θα γλιτώσει το ίμιση από όλους αυτούς τους τύπους οι οποίοι θα έρθουν να του ζητήσουν χρήματα. Η λέξη λύσης που υπάρχει στην ανακοίνωση του Ηρακλή. Και επίσης ναι. Υπάρχει μία ελπίδα, αν πρόσεξε, έχουμε και ένα πρόβλημα πολιτικού χρόνου με την υπόθεση του Βασιλιάδη. Δεν ζούμε σε άλλη κοινωνία, εγώ δεν ζω στη γη. Λες να έχουμε ανατροπές. Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν τα πηγαίνει καλά. Λοιπόν, να κοιτάξουν οι δικοί μας αν μπορούν να πιέσουν καταστάσεις και να πάρουν γρήγορα, να αρχίσουν να τρέχουν όλα αυτά τα πράγματα, αυτό που θέλεις να πεις πλέον εσύ για το αντισταθμιστικό αυτό. Να μπει ο Ηρακλής σε αυτό το πρόγραμμα των, των δημοσίων χορηγιών, ώστε να υπάρξει το αντιστάθμισμα από εκεί, ο Ηρακλής να μην παίρνει χρήματα και να πηγαίνουν όλα προς το δημόσιο. Να πατσίζουμε κατά κάποιο τρόπο. Ναι, να πατσίζουμε η μία ή η άλλη που λένε. Ναι, ναι. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ο κ. Βασιλιάδης και η κυβέρνησή του δεν φαίνεται να έχουν πολιτικό χρόνο. Και άντε μετά να έρθει άλλος υφυπουργός αθλητισμού, άντε να συνεννοηθείς με τον άλλον. Και άντε να βρεις άκρες και... Εκλογές, λοιπόν, μιας και το αναφέρεις κανονικά, πότε είναι το 19? Το 19. Το 19, ναι. Ναι. Το 19 το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί έγινε μία φορά Ιανουάριο και μετά έγινε πάλι το Σεπτέμβριο, κάτι τέτοιο. Ναι, δεν το θυμάμαι. Ναι, το 19 πάντως είναι οι εκλογές. Λες ότι μπορεί να έχουμε μέχρι το Σεπτέμβριο 19. Φοβούμαι από το φθινόπωρο και μετά να έχουμε ότι είναι τικ-τακ υπόθεση. Δηλαδή τελειώνει ο πολιτικός χρόνος. Οπότε, κλεψίδρα. Ναι, αν πράγματι υπάρχει, τον έχουν φέρει σε ένα σημείο να βρεθεί έστω αυτή η λύση, να προχωρήσει. Αυτό για το θέμα των χρεών. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, να
πάμε στο τις ΠΑΕ, στο ιδιοκτησιακό και τα λοιπά, να το πούμε έτσι, αν και δεν υπάρχει ιδιοκτησιακό όπως είναι τα πράγματα στον Ηρακλή. Θα υπάρξει. Γιώργο, είναι σαφές ότι πηγαίνουμε πολύ καλά στο θέμα της ίδρυσης της ΠΑΕ με εκτιμόμενο χρόνο σύστασης της νέας ΠΑΕ ένα μήνα νωρίτερα από το όριο που είχαμε θέσει, εκείνο το 25 Αυγούστου που έλεγες εσύ. Το 25 Αυγούστου ήταν το deadline που είχε θέσει η Football League. Ναι, μα έτσι είναι. Και αυτή ήταν και η πρόβλεψή τους, ότι θα δυσκολευτούν πολύ, αλλά μέχρι 25 Αυγούστου θα τα έχουν καταφέρει. Φαίνεται ότι συμπληρώνεται από ό,τι λένε το μετοχικό κεφάλαιο, να ανοίξει και ο λογαριασμός, να το δούμε να μετασχηματίζεται και σε χρήμα αυτό. Αν όλα πάνε καλά με το λογαριασμό και καλυφθεί το μετοχικό κεφάλαιο, φαίνεται ότι η ίδρυση της νέας ΠΑΕ θα μπορεί να προλάβει να έχει και η ημερομηνία Ιουλίου. Έχουν αυτό ανακουφιστεί είναι... λίγο και από το ποσό που μαζεύτηκε, συγκεντρώθηκε, ίσως και αυτό. Ναι, αυτό είπα πριν από λίγο. Ναι, όχι. Είπα πριν από λίγο, ότι αν λοιπόν αυτό το ποσό μετασχηματιστεί και σε πράξη, δηλαδή όταν μπήκε μέσα στο λογαριασμό, θα... Α, γι' αυτό το ποσό λες. Εννοώ για... No, κατάλαβα λόγο, οκ, okay, sorry. Ναι, τι κατάλαβες. Για αυτό που θα ανοίξει, για το λογαριασμό που θα ανοίξει για να μπορεί να συμμετέχει και ο κόσμος, νόμιζα έλεγες. Και γι' αυτό είναι, το ίδιο πράγμα είναι. Ένας θα είναι ο λογαριασμός. Το 50 είναι, έτσι, να το θυμίσουμε αυτό. Στα 50 ευρώ. Ναι, η μετοχή. Ναι. Στον ίδιο λογαριασμό που θα καταθέσουν οι μικρομέτοχοι για να πάρουν μία μετοχή, στον ίδιο λογαριασμό θα πάνε να βάλουν και τα χρήματά τους αυτοί που θα βάλουν τα πάντα. Τα 2,83,20 πόσα είναι. Κάθε το χίλιαρα, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο μεγαλύτερος, ο πιο δυνατός, να το πω έτσι, από όλους, έχει βάλει μέχρι 50.000 ευρώ. Αυτό ξέρω και εγώ, ότι το 50 είναι, ναι, το μεγαλύτερο. Τα λεγόμενα 50 άρικα. Υπάρχουν τρεις-τέσσερις ομάδες ανθρώπων που έχουν βάλει 50 άρικα. Κάποιοι είναι ομάδες, αυτό θα έλεγα τώρα. Και υπάρχει και ένας μόνος του που έβαλε 50. Και υπάρχει και ένας, μπράβο. Ένας-δύο, δεν ξέρω αν είναι. Ένας-δύο. Και να, επί της ευκαιρίας, συγγνώμη για την παρένθεση, να πούμε ένα μπράβο σε αυτούς που βοήθησαν και φέτος για να γίνουν όλες αυτές οι ανανεώσεις και μεταγραφές ήδη που ξεκινούν να γίνονται. Μεγάλο, γιατί, μπράβο, είναι πολύ τιμή. Γιατί χρειάζονται λεφτά για προκαταβολές και αυτά τα λεφτά για τις προκαταβολές, συγγνώμη, οι ανώνυμοι τα χώνουν, τα ρίχνουν και μπράβο. Έτσι λοιπόν μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα να πω, ναι, ότι θα πρέπει να κατανοήσει ο κόσμος ότι χωρίς την πολυμετοχικότητα αυτή, την πολυμετοχικότητα όμως την πολύ βιαστική, της ευρύτατης διασποράς, χωρίς καν τους βασικούς πυλώνες να υπάρχουν, χωρίς να υπάρχουν 3-4 άνθρωποι που να βάλουν από 100-150-200 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, λέω εγώ παράδειγμα, 80-90-100 χιλιάρικα, ώστε να πεις, κοίταξε, με αυτά κάνω χωριό, κάνω πολύ γερή ομάδα πρωταθλητισμό και βγάζω και όλη τη χρονιά και ο χειμώνας μου θα είναι πολύ ήσυχος και ανακουφισμένος. Ναι. Χωρίς καν αυτό, με αυτή την πολυμετοχικότητα, ναι, μπορείς να κάνεις, να προχωρήσεις σε εκκίνηση. Είναι μία λύση εκκίνησης. Όμως κακά τα ψέματα, η ίδια πραγματικότητα λέει ότι δεν είναι λύση βιωσιμότητας, δεν είναι λύση μακράς πνοής. Γι' αυτό και συνεχίζονται οι επαφές εντατικά για να προκύψουν οι βασικοί μέτοχοι ή ο βασικός μέτοχος, να βγουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι να αναλάβουν σοβαρά τη χρηματοδότηση της ομάδας. Όχι ότι αυτό που κάνουν οι άνθρωποι μέχρι τώρα, είτε ο μικρομέτοχος με τη μία μετοχή με τα 50 ευρώ από το ειστέρημά του, είτε ο μεγαλύτερος μέτοχος που θα βάλει μέχρι και 50.000, δεν είναι σοβαρή προσπάθεια, είναι εξαιρετική προσπάθεια και όλοι τους ευχαριστούν πολύ στον Ηρακλή, δεν το συζητάμε. Αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ. Συμπληρώνοντας, θυμίζω την ατάκα του Νίκου Βαφιάδη, του Προέδρου, εδώ πριν λίγες μέρες στην ώρα για μπλε, ότι και εμείς αναζητούμε επενδυτή, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που οι ίδιοι μας χτυπούν την πόρτα και ενδιαφέρονται. Τώρα δεν έχει σημασία αν θα γίνει το ένα ή το άλλο, σημασία έχει να βρεθεί κάποιος άνθρωπος, ή μπορεί και δύο-τρεις, δεν ξέρω. Μακάρι. Που να είναι η Χωσέ Ετσεμπερία. Γιατί επί του παρόντος, κοίταξε τι ωραία που δένει όλο το πράγμα, είναι αλυσίδα. Ναι. Γιατί επί του παρόντος, με αυτής της μορφής την πολυμετοχικότητα, είναι σαφές ότι όσοι από εμάς, ημών των δύο συμπεριλαμβανομένων, γιατί βαφκαλιζόμαστε ότι είμαστε κατάφατσα με την πραγματικότητα οι δυο μας και είμαστε στιγμή ρεαλιστές. Είμαστε, ναι, είμαστε. Το έχουμε. Θα είμαστε
ήρεμοι και θα λέμε τι να κάνουμε, αυτό είναι. Και ακόμη περισσότεροι εξ ημών, που δεν είναι κατάφατσα με την πραγματικότητα, θα λένε ποιον τον Διομήνης Φογκοκολάριο παίρνουμε. Πω από χα 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 στο Facebook. Τι είναι αυτά, μην τυχόν τολμήσουμε να πούμε ότι θα ανέβουμε. Τι γίνεται με το Μυροφορίδη, ποιος τις κάνει, δηλαδή θα έχουν μεγάλο πρόβλημα οι πολλοί Ηρακλήδες. Έχω κι άλλο μήνυμα για αυτό. Δεν μπορούν να έρθουν τέτα τέτ με την πραγματικότητα. Δηλαδή δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι εφόσον στη δεύτερη συνάντηση που έγινε πριν από λίγες μέρες δεν μπορέσαν να ικανοποιήσουν το μοναδικό προαπαιτούμενο του Μυροφορίδη, δηλαδή του να του πούνε συγκεκριμένο budget, είναι απίθανο να προχωρήσει η υπόθεση Μυροφορίδη κοντά στο νου και η γνώση. Θα το ξαναπώ. Το πηγαίνουμε καλά και υπάρχει διάθεση, σε λίγο θα τελειώσουν οι μεταγραφές του Ηρακλή. Μπράβο. Θα το ξαναπώ για ακόμα μια φορά. Όλοι θέλουμε τον Μυροφορίδη. Ακόμα και αν υπήρχαν μία-δύο φωνές που ήταν λίγο αντιρρησίες, δεν υπάρχουν πλέον. Δεν υπάρχουν. Σιωπή ακούω. Τι έγινε, εδώ είσαι? Εδώ είμαι, ακούω. Απλώς... Ναι. Και... Μεταφέρεται λοιπόν... Μεταφέρεται και οι υπόλοιποι που δεν έχουν αντιρρήσεις, αποδέχτησαν στον εσωτερικό λογισμό τους να τις παρακάμψουν τις αντιρρήσεις και να μην τις κοινοποιήσουν. Ο ίδιος ο Παύλος ο Μυροφορίδης, ναι, μου μετέφερε, γιατί έχει σημασία τι λέει και ο ίδιος ο άνθρωπος, έτσι. Να μην μιλάμε συνέχεια εμείς ή απ' έξω για τον Μυροφορίδη, να ακούσουμε τι λέει και ο ίδιος, ότι Γιώργο, εάν δεν μου πουν τι μου δίνουν για να δουλέψω, δεν μπορώ να ξεκινήσω. Δεν μπορώ να συμφωνήσω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εγώ ζήτησα ένα χι ποσό. Δεν μπορούν να μου το εγγυηθούν αυτό το χι ποσό. Όχι χι ποσό για τον ίδιο, για το μισθό του. Μην παρεξηγηθώ. Το ξαναλέω γιατί μπορεί κάποιος να το παρεξηγήσει. Χι ποσό που θέλω να κάνω τις προκαταβολές μου, να φέρω τους παίκτες μου. Μπράβο. Δεν μου εγγυούνται για αυτό το ποσό. Θα πει τώρα, θα έρθει κάποιος και θα πει, μα καλά, πώς έχουμε ξεκινήσει και έχουμε κάνει μεταγραφές. Προφανώς και αυτές οι μεταγραφές που γίνονται δεν γίνονται με το budget που θα ήθελε ο Παύλος ο Μυροφορίδης, γίνονται πιο light νούμερα. Λοιπόν, με πιο light νούμερα. Και έρχομαι εγώ τώρα για να πω, να κάνω και τον, όχι τον δικηγόρο του διαβόλου, αλλά την υπεράσπιση της άλλης πλευράς, της διοίκησης. Ότι και ο Παύλος ο Μυροφορίδης πολύ σωστά έχει αυτή τη θέση, την επαγγελματική θέση, ότι δεν γίνεται ρε παιδιά χωρίς να ξέρω ένα budget, έστω πείτε μου ένα μικρό budget. Αλλά να ξέρω, 100 χιλιάρικα. 100 χιλιάρικα. Πείτε το όμως, ότι με αυτά θα κάνω μεταγραφές. Αλλά και από την άλλη, οι άνθρωποι του Ηρακλή, εφόσον βρίσκονται ακόμη υπό καθεστώς ευρύτερης διασποράς πολυμετοχικότητας, χωρίς κάποιον ο οποίος να λέει εντάξει, ό,τι μαζέψουμε, μαζέψουμε την πολυμετοχικότητα, αλλά έχετε και από μένα 150 χιλιάρικα. Έχετε και από τον Φρίξο άλλα 80, έχετε και από τον Πέτρο άλλα 120. Και αυτοί οι άνθρωποι πώς θα μπορέσουν να συνεργαστούν με ένα τεχνικό διευθυντή λέγοντάς του ότι έχεις 150 χιλιάρικα budget και κινήσου σε αυτό. Και αυτοί δεν μπορούν να πούν. Οπότε είμαστε, ό,τι μαζέψουμε προχωράμε, στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Και οι μεταγραφές, για να μην απορεί ο κόσμος, γίνονται με τον πατροπαράδοτο, παραδοσιακό τρόπο της δεκαετίας του 80, γιατί κάπου εκεί στη δεκαετία του 90 άρχισαν αχνά να φαίνονται οι τεχνικοί διευθυντές. Mm. Με τον πατροπαράδοτο τρόπο οι επιλογές γίνονται προπονητή, από την τεχνική ηγεσία. Δηλαδή mm, από τον Σπύρο Μπαξεβάνο και το πολύ στενό επιτελείο του, τους ανθρώπους που έχει δίπλα του στον πάγκο της ομάδας. Από τον Σπύρο Μπαξεβάνο και με συγκεκριμένα κουκιά. Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές, ο Τσίπρας, ο Ματσούκας, ναι, ο οποιοδήποτε ακολουθήσει. Οπότε έτσι θα κινηθεί η ομάδα. Έρχονται με νούμερα που δεν ξεφεύγουν. Είναι πολύ. Ναι, και θα μου πεις ότι 7-8 παίκτες ζητούσαμε β' εθνικά τους, αλλά λέγαμε ότι αυτοί θα κάνουν και τη διαφορά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν κινηθούμε έτσι σε αυτά τα οικονομικά επίπεδα, δεν υπάρξει κάτι έκτακτο, είναι πολύ πιθανόν οι παίκτες που θα έρθουν να είναι απλώς β' εθνικάτη και να μην μπορέσεις να κάνεις τη διαφορά, εκτός αν ευτυχήσει ο Ηρακλής
στο θέμα των ξένων παικτών, όταν ανοιχτεί στην ξένη αγορά. Δηλαδή εκεί πάλι με χαμηλά χρήματα βρει παίκτες που επειδή έρχονται από το εξωτερικό είναι top class για τη δική μας την β' εθνική. Μήπως ευτυχήσει εκεί, γιατί πράγματι και ο Τσίπρας και τα παιδιά που ακούγονται ότι έρχονται, Ματσούκας, Γροντής, Καράμπελας, Πουρτουλίδης στην κατάσταση Γιάννης που είναι, Παπαδόπουλος. Που είναι. Γιάννης Παπαδόπουλος ως όνομα είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά τώρα μην κοροϊδευόμαστε, είναι σε διαρκώς φθήνουσα πορεία αγωνιστικά. Λοιπόν, είναι παίκτες πολύ καλοί που μπορούν να σε βοηθήσουν στην Football League, αλλά δεν είναι αυτοί οι λεγόμενοι top class για την Football League που θα σου κάνουν την διαφορά. Μπορεί να είναι ενδεκαδάτη εν δυνάμει, αλλά δεν είναι αυτοί που θα... Μήπως εκεί κινηθούμε. Ή μήπως γίνει η μεγάλη αλλαγή που ξαφνικά θα φέρει μία μεταβολή στα δεδομένα, θα έρθει και ο Μυροφορίδης να προλάβει να κάνει τις υπόλοιπες μεταγραφές και γίνουν άλλου επίπεδου μεταγραφές. Αλλά επί του παρόντος δεν το βλέπουμε. Αν έρθουν χρήματα πάντως ξαφνικά, αυτό που είπες, ο Μυροφορίδης δεν θέλει παραπάνω από μία μέρα για να φέρει, για να φέρει 10 δικούς τους σε εισαγωγικά παίχτες. Αλλά φοβούμε ότι δεν θα γίνει αμέσως και ότι θα έχουν συμπληρωθεί οι μεταγραφές. Οπότε δεν νομίζω να υπάρχει νόημα στο να υπάρξει συνεργασία με τον Παύλο Μυροφορίδη. Χαριλέ, θυμάσαι, τώρα δεν το έχω κοιτάξει, πόσοι ξένοι μπορεί κάθε ομάδα να έχει, πόσους ξένους στη Β' Εθνική. Είναι στην, θυμάμαι με το πρόβλημα το χρόνιο που έχει ο Τενές, πέντε. Που την πάτησε δύο φορές με αυτό το θέμα. Α, ο Τενές, ναι. Ναι, είναι που... Πόσους μπορούς να χρησιμοποιήσεις στην ενδεκάδα, 5, 6 είναι για την ενδεκάδα. Οι 5, ναι. Ναι. Είναι. Αλλά ο Μυροφορίδης, μιας και αναφερόμαστε ξανά, δεν είναι τόσο τον ξένο. Μάλιστα ο Μυροφορίδης έκανε ένα πολύ έξυπνο πράγμα όταν ήταν στον Ηρακλή, έλεγε ότι για να μην έχουμε πρόβλημα, σε που δεν χρειαζόμαστε, θα πάρουμε το πολύ μέχρι τόσους ξένους όσους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Χωρίς να σκεφτόμαστε. Αυτό ήθελα να πω, ότι είχε μια καλή βάση Ελλήνων, δεν ήταν τόσο τον ξένο. Ναι. Δεν ήταν τόσο τον ξένο. Όχι, και μάλιστα ο Βελής, που τον εκτιμάει πάρα πολύ, που τον είχε και στον Απόλλωνα, ναι. Έλεγε ότι ο Παύλος είναι ο κορυφαίος τεχνικός διευθυντής στην Ελλάδα σε επίπεδο Ελλήνων παικτών. Ναι. Το ξένο δεν το έχει, έχει μια πολύ φτωχή ατζέντα λέει σε ξένους παίκτες, γι' αυτό και δεν κινείται πολύ προς τα εκεί. Μα έτσι, και γι' αυτό δεν ασχολείται με τη Super League τόσο πολύ. Και, πολύ ωραία το είπες. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν θέλει να πάει επί του παρόντος σε ομάδα της Super League. Μα παίζει στα δάχτυλα τους Έλληνες. Ναι. Γι' αυτό δεν θέλει. Γιατί η Super League είναι οι 9 παίκτες της ενδεκάδας είναι ξένοι. Όσον αφορά τις αντιδράσεις που είπες νωρίτερα για το Facebook, εγώ έχω ένα παράδειγμα τα τελευταία 3-4 χρόνια. Το λέω συνεχώς. Μπορεί να γίνομαι γραφικός, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνο το απόγευμα που είχα πει εδώ στην ώρα για μπλε. Ότι ο Ηρακλής ανακοινώνει τον Γιώργο Σαραμαντά από τον Πανηλιακό. Ναι. Τι είχε γίνει εκείνη τη μέρα. Ναι, και μετά ο Σαραμαντάς έγινε για μεταγραφή. Ναι, τον ήθελαν όλοι. Και τι, ήταν στην ομάδα που ανέβηκε μπαμπαμ. Ναι, και μιλούσαν όλοι για ένα από τα καλύτερα αριστερά μπακ στην Ελλάδα. Και ακόμα, Super League παίζει στον Πανιόνιο. Ναι. Αλλά τι είχαμε ακούσει εκείνη τη μέρα, που κι εμείς έτσι δεν τον ξέραμε το παιδί, λέμε τώρα τι είναι αυτός ο Σαραμαντάς από τον Πανηλιακό. Δεν τον ξέραμε, πού να τον ξέρουμε, αλλά έγινε αυτό που... Και με άλλους, και τον Κυριακίδη από τη Ζάκηθο, δεν τον ξέραμε, τον Κυριακίδη από τη Ζάκηθο, δεν τον ξέραμε. Όχι βέβαια. Και θυμάμαι ατάκα όχι, τώρα του Νίκου Παπαδόπουλου, που όταν του είπε ο Παύλος ο Μυροφορίδης, έχω και αυτό τον παίχτη, του είπε τι είναι αυτός. Ο Παύλος, ο Κυριακός. Επειδή κινούμαστε σε αυτά τα επίπεδα, ξέρω την ηλικία του παίκτη, αλλά ξέρω και σε ποια κατάσταση είναι ο παίκτης. Ήταν μέχρι την Άνοιξη, που ήταν από τους καλύτερους επιθετικούς στην Super League. Mm. Θα το ξαναπώ για μια ακόμη φορά. Ο Περόνε τι κάνει. Τα στοιχεία που έχω μου δείχνουν ότι ακόμη δεν βρήκε ομάδα. Καλά είναι, ξέρω. Ναι, θα το ξαναπώ για μια ακόμη φορά. Ναι. Επειδή κινούμαστε σε αυτά τα επίπεδα, εκτός αν... Και άλλοι πρώην παίκτες του Ηρακλή μπορούμε να αναρωτηθούμε τι κάνουν, έτσι. Για πες, αλλά πρόσεξε, να είναι προσεγγίσιμοι. Μη μου πεις τι κάνει ο Χουάντερσον, ας πούμε. Να μπορείς να τους πάρεις με το βαλάντιο που έχεις, το ανύπαρκτο βαλάντιο, ας πούμε, που έχεις αυτή τη στιγμή. Να μην ρωτήσω τι κάνει ο Μπαρτολίνη,
Νομίζω σταμάτησε το ποδόσφαιρο, Μπαρτολί. Σταμάτησε. Το ανακοίνωσε, ναι, έτσι. Α, εντάξει, συγγνώμη, το έχασα το επεισόδιο. Ναι, έτσι νομίζω. Όχι, τερματοφύλακες έχουμε. Τερματοφύλακες έχουμε αρκετούς. Η Γάλλος ήταν πάρα πολύ καλή η σκέψη σου. Ναι, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Πάρα πολύ καλή η σκέψη σου. Έχει πολλούς πρώην, εσύ. Γιατί, τι κάνει ο Παύλος Κυριακίδης. Αλλά πρόσεξε, να μπορείς να τους προσεγγίσεις. Μη μου πεις, ας πούμε, Κυριακίδης. Να μην το πω. Ότι, ναι, επειδή είναι ακόμα μικρούλης και επειδή έκανε το, με την Super League το άνοιγμα, θα βρει κάτι σε Football League με χρήματα. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε σοβαρά χρήματα αυτή τη στιγμή. Μα και αυτό είναι το πρόβλημα με τον Παύλο, τον Μυροφορίδη. Ότι ο άνθρωπος θέλει πάρα πολύ, όλοι θέλουμε πάρα πολύ, αλλά δεν υπάρχει κάποιος να του εγγυηθεί το budget που θα ήθελε να έχει στα χέρια. Να, η Νατάσα το συμπληρώνει. Ζιαμπάρης, Λουκίνας, Πασάς, ότι και αυτοί δεν ήταν τεράστια ονόματα. Θα ρωτούσες τι κάνει ο Γιάννης Πασάς που πέρσι ανέβασε τον Άρη. Επειδή θα χρειαστεί να δώσεις κάποια χρήματα, τουλάχιστον να δώσεις κάπου που να πεις ότι θα μου κάνει τη διαφορά. Το είπα καλά. Δηλαδή για μένα στο δικό μου μυαλό περώνε το αν θα δώσεις, γιατί και ο Πασάς θα θελήσει κάποια χρήματα. Αν είναι να δώσεις χρήματα, δώσεις τον περώνε που μπορεί να σου κουβαλήσει όλη την ομάδα. Δεν ξέρω αν ο Πασάς είναι στην κατηγορία των πολλών χρημάτων, Χαρίλαε μου. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει. Και πέρυσι ήταν αρκετά καλό στον Άρη. Υπάρχουν επιλογές, ναι. Λοιπόν, πήγαμε παραπάνω. Καλούτσικος ήταν. Θέλεις, περίμενε, γιατί δεν θα προλάβουμε. Πρέπει να πεις για μπάσκετ τι θέλεις. Πρέπει να πω, μαζί θα τα πούμε. Τι, μαζί. Ναι, ναι. Έχω Γιάννη Ζάτση απέναντί μου, πήρε σκυτάλι από το Μιτσάρα. Α, το καγκουρό της ραδιοσκηνοθεσίας. Ναι, the kangaroo. Λοιπόν, μπάσκετ. Είχα την ευκαιρία. Καγκαρού, συγγνώμη. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα για ακόμα μια φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον κύριο Λευτέρη Χατζηκυριακίδη. Αυτή τη φορά τον άκουσα πιο δυσαρεστημένο από κάθε άλλη. Και θα εξηγήσω. Συγγνώμη να σε διακόψω, ναι, για να συνδεθούμε με τα προηγούμενα. Να συνδεθούμε με τους άλλους. Να πούμε ότι το ρεπορτάζ σου το πάρα πολύ σωστό έλεγε το προηγούμενο διάστημα ότι 19 του μηνός ήταν ο αποκλεισμός από την Πάτρα. 20-21 του μηνός του έδωσε το χρήσμα ο κύριος Δρακόπουλος στον κύριο Χατζηκυριακίδη ότι θα είναι ο νέος coach. Μεσολάβησε ένας μήνας και σύμφωνα με το δικό σου ρεπορτάζ που δεν έδωσε σημεία ζωής ο Δρακόπουλος και ο Χατζηκυριακίδης ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, ήταν μετά να πόδι εκτός ομάδας. Πριν από μερικές μέρες ο κύριος Δρακόπουλος του ξαναέδωσε πάλι το χρήσμα, επανεμφανίστηκε. Επιβεβαίωσε ότι θα είναι ο Χατζηκυριακίδης ο coach της ομάδας και τώρα ξανά το ρεπορτάζ σου, για να το βάλω να το συνδέσουμε, μιλάει για νέα εξαφάνιση, για νέα και σιωπή, έτσι. Για νέα σιωπή. Ναι. Η οποία σιωπή υπάρχει από το περασμένο Σάββατο. Ναι. Έχουμε Πέμπτη. Από το περασμένο Σάββατο μέχρι και σήμερα Πέμπτη, που πια Πέμπτη δηλαδή, για Παρασκευή πάμε, πάει και η Πέμπτη, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Και είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένος ο προπονητής, δεν θα πω του Ηρακλή, γιατί δεν είναι του Ηρακλή. Δεν έχει υπογράψει τον Ηρακλή. Δεν μπορούμε, νομίζω δεν κάνω λάθος, δεν μπορούμε δημοσιογραφικά να πούμε ο προπονητής του Ηρακλή Λευτέρης Χατζηκυριακίδης, έτσι δεν είναι. Δεν έχει. Θα είναι τραγικό πάντως, γιατί μιλάμε ότι για δεύτερη φορά του έδωσε το χρήσμα μέσα σε διάστημα 1,5 μηνός. Για δεύτερη φορά του το έδωσε. Με δημόσια δέσμευση δηλαδή, έτσι, όχι μόνο που δεσμεύτηκε απέναντί του, αλλά δημοσίως και τις δύο φορές είχε δεσμευτεί ότι προπονητής του Ηρακλή ήταν ο κ. Χατζηκυριακίδης, αλλά για δεύτερη φορά μέσα σε 1,5 μήνα τον αφήνει κρεμασμένο τον προπονητή ο πρόεδρος και εξαφανίζεται. Τώρα τι να σου πω. Δεν έχει υπογράψει, δεν του έχει απαντήσει όλη αυτή την εβδομάδα για το πώς θα προχωρήσουν και υπάρχει δυσαρέσκεια, παύλα εκνευρισμός. Και από εδώ και πέρα αυτό που μεταφέρει ο κύριος Χατζηκυριακίδης είναι ότι θα κάνει υπομονή μέχρι και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται και από Δευτέρα θα πάρει τις αποφάσεις του. Μη μας φανεί παράξενο αν από Δευτέρα ακούσουμε ότι δεν υπάρχει άλλη υπομονή από την πλευρά του προπονητικού team, του προπονητή πιο συγκεκριμένα. Μη μας φανεί καθόλου παράξενο. Από την άλλη, ο κύριος Δρακόπουλος, όποτε και να έχουμε επικοινωνήσει μαζί του, το ίδιο πράγμα. Όλα θα πάνε καλά, έχουμε εντοπίσει τους παίχτες
είναι προπονητής του Ηρακλείου Ελευθέρης Χατζηκυριακίδης. Μα γιατί δεν τον ανακοινώνετε? Γιατί θέλω να τους ανακοινώσω όλους μαζί. Αυτό ποτέ δεν το έχω καταλάβει, Χαρίλα, δεν ξέρω αν εσύ το έχεις καταλάβει. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Το θα τους ανακοινώσω όλους μαζί και ποιο είναι το πρόβλημα να ανακοινωθεί. Μα δεν είναι το θέμα η ανακοίνωση, είναι να υπογράψει. Γιατί δεν υπογράφει Χατζηκυριακίδης ακόμα? Δεν είναι παίχτης. Δηλαδή με τον Ματαλόν περιμένουμε, με τον Τσάμι περιμένουμε, με τον Σιγκούνα περιμένουμε, με τον Σίμτσακ περιμένουμε. Εδώ δεν περιμένουμε κάτι για τον Χατζηκυριακίδη. Εδώ έχουμε συμφωνία. Έχουν δώσει στα χέρια οι δυο τους. Δύο φορές όπως σωστά είπες. Ωραία, ωραία, ωραία. Γιατί δεν πέφτουν οι υπογραφές? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αυτό πάντως. Ναι. Με βάση την έρευνα που έχεις κάνει εσύ και με αυτά που μου είπες και λες και στον κόσμο. Εγώ φοβάμαι, δηλαδή θέλω ο κύριος Δραγκόπουλος να διασκεδάσει τους φόβους μας. Αυτό θα πω. Δηλαδή μακάρι να είναι έτσι όπως το λέει, να βγει και να αρχίσει τα κρακ-κρακ και να ανακοινώνει, γιατί άκρη και λογική με αυτά που λέει ο κύριος Χατζηκυριακίδης, που είναι και η πραγματικότητα, δεν μπορώ να βγάλω. Δηλαδή το μόνο που θα πω, φοβάμαι. Μα και ο ίδιος πλέον είναι στα ωριά του, ρε, είναι λογικό. Είναι, ναι, είναι το μπαλάκι στον πρόεδρο να διασκεδάσει και τους φόβους. Έχει αναλάβει εδώ και αρκετά, ένα εύλογο χρονικό διάστημα, έχει αναλάβει συζητήσεις με καλαθοσφαιριστές. Και στο μπάσκετ υπάρχει ο πατροπαράδοντος τρόπος. Πόσες είναι επιλογές στο ποδόσφαιρο του Μπαξεβάνου? Έτσι και στο μπάσκετ, ναι, αρκετές επιλογές είναι του Χατζηκυριακίδη. Μιλάει, ναι, με τον Ματαλόν, μιλάει με τον Τσάμι, μιλάει με τον Σίμτσακ, μιλάει με τον Σιγκούνα, μιλάει με τον Αθανασούλα, μιλάει με τον Κακαρούδη. Ψάχνει ξένο Χωσάδα κοντό που θα τα βάζει όπως τα βάζει ο Κλάρκ, ξέρω εγώ κτλ. Ναι. Τι να τους πει όταν δεν έχει στα χέρια του κάτι χειροπιαστό από τη διοίκηση? Γιατί μιλάμε για budget, μιλάμε για συμβόλαια. Έλα εδώ Ματαλόν, πόσα θέλεις, τόσα. Εάν δεν υπάρχει επικοινωνία με τη διοίκηση, πώς θα απαντήσει ο Χατζηκυριακίδης στο Ματαλόν ότι εντάξει, αυτά που ζητάς καλά είναι, τα βρίσκουμε, προχωράμε? Τα λέω όσο πιο απλά γίνεται για να καταλάβουμε ότι έχουμε πρόβλημα πάλι. Σου λέω με το ρεπορτάζ που έκανες, εγώ το μόνο για το ρεπορτάζ που έκανες και όπως σου προκύπτει το ρεπορτάζ που έκανες, το μόνο που μπορώ να σχολιάσω είναι ότι φοβάμαι. Δεν το φοβάσαι, ναι. Και μακάρι περιμένω πώς και πώς τον κύριο Δραγκόπουλο να βγει και να διασκεδάσει τους φόβους μας. Μακάρι. Έτσι θα το πω. Αυτό αισθάνομαι. Τι να σου πω ψέματα? Μακάρι να έρθει ο Δρακόπουλος, να έρθει ο Χατζηκυριακίδης, να έρθει όποιος θέλει να έρθει, γιατί δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα, μας ενδιαφέρει η ομάδα πάνω απ' όλα. Επειδή μιλάμε για αυτούς κάθε μέρα, δεν είμαστε προσωπολάτρες. Αυτή είναι η ιστορία ακριβώς αυτή τη στιγμή. Να έρθουν και να μας πούνε κάτι ευχάριστο. Γιατί πραγματικά. Να το πούμε και αυτό, Χαρίλα, δεν ξέρω αν το είπαμε νωρίτερα. Γιατί προσθέθηκε ακόμα ένας αθλητής, στο σύνολο 4 που χάθηκαν. Βέβαια, ο ένας επέμενε να παίξει Α1 και την ξέρεις πολύ καλά την περίπτωση. Αλλά ο Μελισσαράτος, ο Γόντικας και η περίπτωση του Τσιόκου που έπαιζε στο ψυχικό είναι αυτός που μου πέσε εκτός αέρα που έκοψε το καλάθι του Γκαγκαλούδη. Είναι αυτός που κατέβασε το καλάθι του Γκαγκαλούδη, εκείνο που έγινε η ένσταση. Προφανώς απορρίφθηκε, αλλά δεν ανακοινώθηκε ποτέ. Αυτοί οι τρεις, και ο Γόντικας, και ο Μελισσαράτος και ο Τσιόκος, πρώτον ήταν επιθυμίες του προπονητή και δεύτερον και οι ίδιοι θέλαν να παίξουν στον Ηρακλή, αλλά ο Ηρακλής άργησε τόσο πολύ που πήγαν αλλού. Και να σημειώσουμε ότι, καλά, ο Δημάκος που είναι ο άλλος που ήθελες να πεις, ναι, δεν ήταν τέτοια περίπτωση. Το παιδί ήταν Basket League, ήθελε να μείνει Basket League και αν και εφόσον δεν έβρισκε ομάδα στην Basket League θα απασχολούσε τον Ηρακλή και θα ασχολούνταν και αυτός με τον Ηρακλή. Αλλά οι τρεις που ανέφερες, Γιώργο, κατά σύμπτωση απαντούσαν σε μια έτσι πρωτογενή απορία που είχα, ότι εφόσον έχουμε βάλει μυαλό και πολύ σωστά ο προπονητής πηγαίνει για Χωσάδα, όπως είπες, για Χερά που λέγαμε εμείς τη δεκαετία του 80 στο μπάσκετ, ναι, για Χερά δηλαδή ξένο, πώς τα καλύπταμε αφού δεν ακούστηκε ότι μπορεί να παραμείνει, δεν είναι ακόμα ζωντανό το να παραμείνει ο Δημήτρης Χαριτόπουλος, πώς θα καλυφθεί αυτή η θέση του σέντερ, του βασικού σέντερ? Οι τρεις απαντούσαν και μάλιστα με πάρα πολύ καλό τρόπο σε αυτό, δηλαδή και ο Γόντικας που ήταν top class όχι μόνο για την Α2 αλλά και ακόμη παραπάνω πεντάρι,
ο Μελισσαράτο σίγουρα. Και ο Τσιόκος ήταν μια επιλογή, τρίτη βέβαια επιλογή, όχι τόσο ποιοτική όσο οι άλλες δύο, για την συγκεκριμένη θέση. Δηλαδή, που είναι δύσκολο να καλυφθεί ο Ηρακλής με Έλληνα σέντερ αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι αν δεν επιβεβαιωθούν οι φόβοι μας και πάνε όλα ομαλά και επανέλθει σοβαρά πλέον στα πράγματα ο κ. Δρακόπουλος, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι στα πράγματα, είναι σαφές, είναι κάπου αλλού. Εφόσον το επιβεβαιώνει και ναι, αλλά αν μιλήσει κάποιος μαζί του θα καταλάβει. Όχι, θα καταλάβει. Καλά. Καλά, δεν το εξετάζουμε από αυτό. Αν το εξετάζαμε σε αυτό το επίπεδο, πέρσι θα αγωνιζόμασταν σίγουρα στην Basket League. Δεν μας απομένει τίποτα άλλο παρά να κερδίσουμε την Πάτρα και εκεί μέσα και να γυρίσουμε την Τετάρτη να παίξουμε στο Ιωάννη. Μη θυμηθώ για τις ποδοσφαιρικές ατάκες αυτό. Ναι, και τα λοιπά. Και ότι έπρεπε να είμαστε Ηρακλής Αμπελοκήπων τώρα. Άστο αυτό. Εμείς μιλάμε με το τι πραγματικά συμβαίνει. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς όταν επανέλθει, αν και αν επανέλθει σοβαρά στην υπόθεση του κτισήματος μιας ομάδας για την Α2 ο κύριος Δραγόπουλος, πώς θα μπορέσει να καλυφθεί αυτό το κενό στην βασική θέση 5, δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω. Ο φίλος ο Βαγγέλης γράφει... Να υπάρχει για να κάνω και το κέφι του Γιάννη μας του φιλολόγου, να πω ότι υπάρχει μια τελευταία λύση, την ξέρεις ποια είναι, λέγεται μαχαίρας, ας πούμε. Ναι. Άντε μια τελευταία λύση, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπου θα στερέψουν οι λύσεις. Εγώ δεν φοβάμαι τόσο στο μέχρι τη θέση 4. Μα εκεί έρχεται και η απογοήτευση του προπονητή. Σου λέει ότι... φοβάμαι για τη θέση 5. Δηλαδή, στη θέση 5 θέλεις έναν ποιοτικό παίκτη και είναι λίγοι. Από τη στιγμή που έχεις δεσμεύσει ότι αυτή η θέση θα καλυφθεί ελληνικά, δεν θα καλυφθεί με ξένο. Ναι. Αν ήταν με ξένο θα έλεγες δεν πειράζει, θα την καλύψω τέλη Αυγούστου. Να γυρίσει και ο κόσμος. Αφού θα πας για κοντό και θα πας για ψηλό Έλληνα. Να γυρίσει ο κόσμος από τις διακοπές, να είναι εδώ να το ακούσει κιόλας. Αν πας όμως για κοντό, ναι, για πες. Ο φίλος ο Βαγγέλης γράφει αυτή τη στιγμή ξεφτιλίζει τον προπονητή και κακώς κάθεται ο προπονητής. Είπαμε. Από ό,τι σου είπε σε ένα Γιώργο, θα περιμένει, είναι θα περιμένει μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Και τη... Ότι ενδεχομένως από Δευτέρα μπορεί να σηκωθεί και όρθιος. Γιατί λέει ο Βαγγέλης ότι κάθεται κακός, μπορεί από Δευτέρα να αρχίσει την ορθοστασία. Κοίταξε, επειδή και την προηγούμενη φορά όταν εδώ λέγαμε αυτά που λέγαμε, μετά επικοινωνήσανε. Μήπως αυτό τους χτυπήσει καμπανάκι, δηλαδή ότι ένα μέσο της πόλης το αποκάλυψε αυτό το θέμα. Δηλαδή αποτείναξε το πέπλο, ας πούμε, της μυστικότητας σε αυτό το μα θέμα. Είμαστε πάλι σε ένα δεύτερο δεν κύμα. Μπορεί να την κρύψει πλέον τη δυσαρέσκειά του ο κύριος Χατζηκυριάκη, γιατί δεν γίνεται να την κρύψει. Σε τελική ανάλυση τι θέλεις από μένα που λέει και το τραγούδι. Ναι. Αν δεν έχει για τους χύψη λόγους, αν δεν είναι σίγουρος για τον κύριο Χατζηκυριακίδη, ας το πει ότι μια-δυο φορές σου είπα εντάξει συνεχίζουμε, πες με ό,τι θέλεις, και... μπροστά είναι η ομάδα, τι να κάνουμε. Και το χειρότερο απ' όλα... Δεν θα ξαναμιλήσεις Λευτέρη, αλλά δεν θα προχωρήσω. Το χειρότερο απ' όλα, κρατάω το Παπαεταμινόντα, ξέρω. Κρατάω το Λευτέρη Χατζηκυριακίδη, είναι ατάκα του Προέδρου την προηγούμενη εβδομάδα, όχι πριν κάνα χρόνο. Βρε και αμέσως 20-21 του μηνός, την επόμενη μέρα του αποκλεισμού από την Πάτρα. Εκείνη ήταν η πρώτη, ξεχάστηκε. Εγώ λέω για την πρόσφατη. Την προηγούμενη. Ναι. Όχι, τώρα πρέπει να μην... Πρέπει να κλείσουμε. Μακάρι να είναι αυτό. Μακάρι να είναι αυτό. Φοβάμαι για χειρότερα πράγματα. Τι να πω, θα δούμε. Φοβάμαι για χειρότερα πράγματα. Σας ευχαριστώ, κύριε μου, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Θα τα πούμε πρώτα Θεός από βδομάδα. Συγχαρητήρια για τις εκπομπές σου. Ναι. Συγχαρητήρια και σε εσάς, να είστε καλά. Τέτοια ώρα τι να σας κεράσουμε από το Νότος, στην Άθητο. Τι θέλετε. Κάτι παγωμένο έχει, παγωμένο τσάι. Πώς δεν έχει, τι είμαστε. Ναι, και θέλω, επειδή εμείς είμαστε και εναντίον της τεΐνης, που είναι το αντίστοιχο της καφείνης στο τσάι. Ναι. Αν μπορεί να κάνει και chamomile iced tea, να κάνει με χαμομήλι, παγωμένο τσάι. Πώς το είπες, chamomile. Θα το προτείνουμε, ναι. Chamomile, εντάξει. Γιάννη, εσύ ναι. Το ήξερες το chamomile. Το ήξερε, βέβαια, σάτσι. Χαρίλα μου, καλό βράδυ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, ρε φίλε, καλό βράδυ. Τα ακολουθούν τα μπασκετόπαιδά μας, ο Νίκος Μοσχοβίτης με το Σταμάτη Μουρελή, με την εκπομπή Basket City εδώ στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Πρώτα Θεός, αύριο εμείς 7 και κάτι, με 8 και κάτι, εδώ στην ώρα για μπλε. Να είστε καλά.